με το παιδάκι μίλησε. Ναι. Ήταν πολύ στενοχωρημένη αυτό. Τίποτα άλλο, δεν ξέρω τίποτα. Τώρα μόλις ξυπνήσαμε και τα είδαμε αυτά στην τηλεόραση. Δεν ξέρουμε τίποτα. Μην ανησυχείτε. Δεν είναι. Μπορεί να είναι κάπου εκεί τριγύρω, κυρία Γεωργία. Τι έλα που να μην ανησυχούμε. Γιατί, να σας πω κάτι, μπορεί να έφυγε μεν, αλλά μπορεί να είναι κάπου εκεί τριγύρω, να αυτό. Από ό,τι μας είπανε, ούτε λεφτά έχει, ούτε ρούχα έχει, ούτε τίποτε. Άρα, μπορεί να είναι κάπου εκεί τριγύρω. Εσείς τι, έχετε ανησυχία, έτσι. Μίλησε εχθές, πότε μίλησατε εσείς τελευταία φορά? Χθες το βράδυ, 9 η ώρα μίλησε με το παιδάκι. Στο παιδάκι προφανώς δεν του λέει τώρα τίποτα για την ψυχολογική της κατάσταση. Δεν ξέρω το παιδάκι τίποτα, πράγματα τέτοια. Σε τι κατάσταση την είδατε μετά την απόρριψη της αίτησης? Πολύ στενοχωρημένη, πολύ, δεν μπορούσε ούτε να μιλήσει. Είπε στο παιδάκι ότι είμαι λίγο άρρωστη. Α, είπε στο παιδί ότι είναι λίγο άρρωστη. Ναι, και λέω ότι τι είπε η μαμά σου, μου λέει είναι λίγο άρρωστούλα, γι' αυτό δεν μπορεί να μιλήσει καλά. Αυτό το παιδί. Να σας πω, μιλάει με το παιδί κάθε μέρα από ό,τι μαθαίνουμε. Ναι, έτσι. Μιλάει με το παιδί. Του λέει και τα μαθήματά του, του λέει και ναι, τα ναι, αυτά, Μιλάει, μιλάει. Και τώρα, να σας πω κάτι. Αυτή είχε την ελπίδα ότι θα βγει έτσι τώρα. Το περίμενε αυτό, χθες το περίμενε. Αλλά όμως την έχει καταδικάσει πολύ άσχημα. Ναι, και εσείς τώρα έχετε ανησυχία ότι υπάρχει κίνδυνος για τη ζωή της, δηλαδή. Έχω, ναι. Όλα τα σχήματα, γιατί είχε τώρα το ήταν πολύ απελπισμένη. Ήταν πολύ απελπισμένη. Να σας ρωτήσω κάτι. Εσείς τώρα από ό,τι ξέρετε την κόρη σας και την κατάσταση που είναι αυτή τη στιγμή, είναι σε θέση η Βίκη να ανοίγει λουκέτα, να κάνει σχέδιο και να φύγει και να σχεδιάσει αποδράσεις και τέτοια πράγματα? Δεν ξέρω, τι να ξέρω. Τι να ξέρω εγώ τι γίνεται εκεί μέσα, τι να ξέρω, δεν ξέρω τίποτα. Η δεν θέση, ξέρω. Να σας πω κυρία Γεωργία, τι σας έλεγε για τις συνθήκες κάτι εκεί στο Δρομοκαίτιο? Ότι πώς περνούσε. Ναι. Άσχημα. Άσχημα ήταν το περιβάλλον εκεί πέρα. Πώς περνούσε. Έκανε υπομονή, μήπως θα αλλιώσει, μήπως δύο ώρα και βγει. Αυτοί το παρατραβήξαν το σκηνή και το κάνανε όλα άσχημα. Χειρότερα. Να σας πω κάτι. Επειδή τώρα μπορεί να σας ακούει, εν πάση περιπτώσει μπορεί να τις μεταφέρουν αν είναι με κάποιον άνθρωπο. Πείτε, τι να κάνει τώρα αυτή. Παρακαλώ να ξαναγυρίσει πάλι εκεί που ήταν. Να γυρίσει. Ναι. Να βρει το αποτέλεσμα, να βγει να θέλει να πάρει το παιδάκι της. Γιατί υποφέρει, όλοι υποφέρουν. Έχουμε 3 χρόνια τώρα. Ο πατέρας της. Τι άσχημο πατέρας έχει. Είναι σε άσχημη κατάσταση και αυτός. Στενοχωρημένος που είναι. Πάντως να περιμένετε, εφόσον έχει τα τηλέφωνά σας και μιλάει με το παιδί, αυτό που έλεγε συνεχώς ήταν ότι εγώ θα γυρίσω στο παιδί μου και πατρίδα μου είναι το παιδί μου και, άρα πρέπει να περιμένετε κάποια στιγμή να επικοινωνήσει μαζί σας. Μακάρι να γυρίσει, μακάρι να είναι καλά, αλλά δεν το νομίζω. Δεν το νομίζετε? Ήταν πολύ απογοητευμένη. Κυρία Γεωργία, να έχετε πίστη, μην σας πάρει από κάτω τώρα, διότι το παιδί σας θα στηρίζεται. Εμάς στηρίζεται, γι' αυτό το παιδί στη κόμμα, εδώ πέρα όρθιοι, γι' αυτό το παιδάκι. Φυσικά, φυσικά. Αυτά σας αφήνω τώρα, να είστε καλά. Να είστε καλά, κυρία Γεωργία, να είστε καλά.